Καλησπέρα. Πρώτα θέλω να καλωσορίσω τον φίλο μου, τον Τιμούρ Κεσπαγιά, πίσω στους πάγκους στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Είναι τιμή μας να έχουμε τον Τιμούρ Κεσπαγιά στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο. Και ειλικρινά του εύχομαι καλή επιτυχία. Επίσης, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ για τη δίκαιη νίκη του. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η έκταση του σκορ αδικεί την προσπάθεια της ομάδας μας. Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, σίγουρα το γεγονό του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε πιο δυνατά, είχε κατοχή μπάλας, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Αλλά είχαμε και εμείς τις δικές μας καλές στιγμές. Ισοφαρίσαμε και δυστυχώς αμέσως χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Δεχτήκαμε αμέσως το δεύτερο γκολ που ήταν καθοριστικό, πιστεύω. Είχαμε σωστή οργάνωση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο και είμαι κάπως θυμωμένος με τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί δεχθήκαμε εύκολα γκολ, αν και μπορεί η ομάδα του Αποέλ να μπορούσε να σημειώσει γκολ σε άλλες φάσεις, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς μετά το τρίτο γκολ που δεχτήκαμε, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Παραδοθήκαμε, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου να χάσουμε από το ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία, αλλά έχω παράπονο γιατί χάσαμε με πολύ εύκολο τρόπο, δεχθήκαμε εύκολα γκολ. Δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω. Εμείς έχουμε φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Στόχος μας είναι παραμονή στην κατηγορία. Παρά τη μεγάλη νύχτα που δεχθήκαμε σήμερα και τη δίκαιη νύχτα, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της παραμονής και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας να βελτιωνόμαστε συνέχεια και να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί.